Κύριε Λονταράκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Λονταράκη, καλημέρα στους ακροατές. Αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς να κρατήσει για την τρέχουσα περίοδο, αντιπυρική περίοδο, η οποία επίσημα ξεκινά 1η Μαΐου, ναι. Σωστά, 1η Μαΐου επίσημα ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ανεπίσημα κυρία Λονταράκη, έχει ξεκινήσει τώρα και αρκετό καιρό. Είτε με συσκέψεις, είτε με συντονιστικά, είτε με προετοιμασία, είτε τέλος πάντων έχοντας σαν ένα οδηγό την περσινή χρονιά, να δούμε ποια ήταν εκείνα τα σημεία τα οποία πιθανόν να χρειάζεται επαναπροσέγγιση. Να μην σας τα πολυλογώ, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου είναι αντιπερτική περίοδο, τι είναι τα απαγορεύσεις ισχύει, αυστηρές συστάσεις και ένα αστερίσκο αν μου επιτρέπετε, αναφορικά με την εισαγωγή σας όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το τι εκτάσεις έχουν καεί από δασίες πυρκαγιές με το λεγόμενο πληροφοριακό σύστημα της περιφέρειας, το GIS. Με ό,τι αυτό σημαίνει για οποιοδήποτε μπορεί να έχει αμφιβολία για οποιοδήποτε λόγο. Δεν νομίζω να υπάρχει τώρα λόγος αμφιβολίας. Το καμένο είναι καμένο. Τελεία. Τι θα κάνουμε τώρα. Και όμως έχει τύχει περιπτώσεις οι οποίες είτε αμφισβητούνται, είτε τέλος πάντων μπορούμε να γνωρίζουμε πότε και με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο, αν θέλετε, έχουν δυσκολίες. Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση, να την κάνουμε την κουβέντα. Ευχαρίστω. Μάλιστα. Κύριε Λονταράκη, πιστεύετε ότι τα όσα ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, συσκέψεις, πριν μπούμε σε αυτό το δελτίο λίγο πιο αναλυτικά, οι συσκέψεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, παρουσία επίσης και υφυπουργών, με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, η ενίσχυση κατά 50 άτομα δασοκομάντος, όπως είπαν, για τις πυρκαγιές στα δάση, ενίσχυση της Κρήτης με 3 ελικόπτερα, το ένα είναι για την μεταφορά νερού, όπως επίσης και προσωπικού, ότι όλα αυτά και την υπόσχεση παράλληλα, αρκεί να μην είμαστε στο θεωρητικό κομμάτι αλλά και στην πράξη να μεταφραστεί, ότι δεν πρόκειται να φύγει πυροσβέστης από την Κρήτη την τρέχουσα περίοδο, ότι αυτό λίγο πολύ θα ενισχύσει την δύναμη η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει λίγο καλύτερα. Κοιτάξτε, το σημαντικότερο που υπόθηκε σε αυτή τη συζήτηση που έγινε στο πολιτιστικό την περασμένη εβδομάδα, κατά την άποψη δική μου, ήταν το ότι ενισχύεται επιτέλους η δασική υπηρεσία, οι δασικές υπηρεσίες όλης της χώρας, έχοντας πλέον ένα πιο επιτελικό ρόλο και επιχειρησιακό, αν το θέλετε. Υπήρξε η πληροφορία ότι έχουν, ας το πούμε, δεσμευτεί 50 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ακριβώς για αυτή την κατεύθυνση, κυρίως την αναδιάρθρωση αλλά και την αναβάθμιση των δασικών υπηρεσιών και με κόσμο, αλλά και με τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Γιατί, αν το θέλετε, και την πραγματικότητα, ο άμεσα αρμόδιος όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις δεν είναι ούτε οι περιφέρειες, δεν είναι ούτε οι δήμοι, είναι οι δασικές υπηρεσίες. Αυτές είναι υποχρεωμένες, έχουν υπομισθεί το βάρος και καθαρισμούς να κάνουν στα σημεία αυτά, αλλά και τις λεγόμενες αντιπυρικές ζώνες. Μακάρι και εύχομαι να μην μείνουν εξαγγελίες, όπως και εσείς το είπατε, αλλά να το δούμε, όποια και είναι η κυβέρνηση αύριο μεθαύριο, να το δούμε αυτό εδώ να είναι σε ισχύ. Μισό λεπτό. Λέτε ότι ενισχύονται οι δασικές υπηρεσίες της χώρας ή της Κρήτης. Της χώρας, γενικότερα. Της χώρας με 50 εκατομμύρια. Ναι, έχουν δεσμευτεί από ό,τι μας είπαν οι δύο υφυπουργοί, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, έχουν ήδη δεσμευτεί 50 εκατομμύρια. Έχουν δεσμευτεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι. Ναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για την αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών και ενός, αν το θέλετε, σχεδίου γενικότερο της πολιτικής προστασίας που έχει να κάνει κατά βάση κυρίως με την προετοιμασία. Βέβαια, η άποψη δική μου είναι, όπως το είπα άλλωστε, ότι θα πρέπει σε αυτό το σχεδιασμό, σε αυτό το κάδρο, να μπουν και οι ΟΤΑ. Όχι μόνο με αρμοδιότητες, αλλά με χρηματοδοτήσεις επί της ουσίας, να μπορούν να κάνουν και καλή προετοιμασία και σωστούς καθαρισμούς και να έχουν ένα πλάνο προετοιμασίας το οποίο, αν μη τι άλλο, θα λύνει τα χέρια και του κάθε δημάρχου και του κάθε χωρικού αντιπεριφερειάρχη, αλλά και των ΟΤΑ γενικότερα. Έτσι. Ναι. Άρα θέλετε είναι να μου. Για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Η ΟΤΑ, κυρία Λουδεράκη, συγγνώμη, σα διακόπτω. Ναι, ναι. Θα πρέπει οι ΟΤΑ, επί της ουσίας, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον έχουν ήδη.
αλλά και με τους κατάλληλους πόρους. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Άρα θέλετε να μου πείτε κοντολογίες ότι αυτά τα 50 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα φτάσουν ουσιαστικά, ή τουλάχιστον εγώ από τον τόνο της φωνής σας αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι αυτά τα 50 εκατομμύρια δεν θα φτάσουν προκειμένου οι δασικές υπηρεσίες να προχωρήσουν σε όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς που μπορεί να έχουν μπροστά τους, με αποψήλωση, αν θέλετε, με ζώνες αντιπυρικές, με οτιδήποτε άλλο. Μια δουλειά που ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει, εκτός και αν έχει γίνει και εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, αυτά τα 50 εκατομμύρια αφορά ένα ολόκληρο σχεδιασμό. Δεν θα πάει μόνο στις δασικές υπηρεσίες, θα πάει γενικότερα σε αναδιάθρωση. Αυτό που εγώ σας είπα είναι ότι θα πρέπει και από αυτά τα 50 εκατομμύρια οι ΟΤΑ να έχουν λόγο. Μα θα πήγαινα εκεί. Θα πήγαινα και εκεί. Μιλάω για να δω αυτή την ώρα, ας πούμε, σε επίπεδο Κρήτης, εσείς ως πολιτική προστασία, να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Ναι, εάν εσείς γνωρίζετε, κύριε Λεονταράκη, αν ξέρετε, αν έχετε δει, ή βάση του σχεδιασμού που υπάρχει, αν έχει ήδη ξεκινήσει αυτός ο σχεδιασμός, πηγαίνοντας, γιατί που είμαστε στις 15 του μήνα, 15 του Απρίλη. Αν έχουμε αυτό το σχεδιασμό, ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορώ να σας πω με το χέρι στην καρδιά, κύριε Λεονταράκη, ότι... Πώς αλλιώς θα μου το πείτε τώρα, την αλήθεια θα μου πείτε. Την αλήθεια πάντα, εννοείται. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, πραγματικά έχει γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, οτιδήποτε στα πλαίσια της προετοιμασίας θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει, πιστέψτε με. Αλλά δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Η περιφέρεια στην επικουρή δεν κάνει κατάσβεση. Η περιφέρεια στην επικουρή, το έργο των πυροσβεστικών, δεν καθαρίζει δασικές περιοχές. Αυτό θα πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα. Έχουν καθαριστεί οι άνθρωποι μου. Δεν την έχουμε. Κυρία Δουλειά, θα φτάσω σε αυτό. Μην στεναχωρείτε, θα φτάσω και σε αυτό. Δυστυχώς, πάρα πολλά σημεία που άπτονται των δασικών περιοχών είναι ακαθάριστα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ναι. Και, να είμαστε και δίκαιοι. Πώς θα τα καθαρίσουν οι δασικές υπηρεσίες? Με τι χρηματοδοτήσεις, με τι πιστώσεις, με τι προσωπικό? Μα δεν είπατε ότι εδώ έχουν εκταμιευθεί οι 50 εκατομμύρια? Έχουν δεσμευτεί, δεν έχουν φτάσει ακόμα. Αυτό εξαγγείλαν προχθές. Δεσμευτεί, ναι, εγώ πήγα στην εκταμίευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Γι' αυτό σας είπα, εύχομαι και ελπίζω μετά που θα έχουμε αυτός ο σχεδιασμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Τι λέτε καλέ τώρα, κύριε Λεονταράκη, τι είναι αυτό που λέτε? Μετά τις εκλογές, ποιες εκλογές? Πάτε στο 2023 και μετά το 2023 και μέχρι τότε τι θα γίνει, θα καίγεται το πελεκούδι? Δεν καταλάβατε, επειδή πραγματικά θα το εξηγήσω καλύτερα. Όσον αφορά τη φιλοσοφία αυτού του σχεδιασμού που εξάγγειλαν προχθές οι δύο υφυπουργοί, αλλά και ο αρχηγός πυροσβεστικής υπηρεσίας και επιτελάρχης του πυροσβεστικού σώματος, όσον αφορά το σχεδιασμό, όσον αφορά το πνεύμα και τις χρηματοδοτήσεις, γιατί είναι βασικό, θεωρώ ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Αυτό που έχει να κάνει με τα 50 εκατομμύρια για την αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών, με την πρόσληψη προσωπικού, με τους καθαρισμούς, με τις αντιπυρικές ζώνες, να μην μείνουν εξαγγελίες, και αν για οποιοδήποτε λόγο έχουμε νωρίτερα εκλογές, να μην εγκαταλελειφθεί αυτός ο σχεδιασμός. Αυτό εννοώ. Τι είναι αυτά που λέμε δηλαδή τώρα? Να μην πάμε σε άλλες εξαγγελίες και ξανά πίσω και πάει λέγοντας. Διότι, να σας το πω πιο απλά, να καταλαβαίνουμε καλύτερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αλλάξει 2 κυβερνήσεις, 4, και έχουμε ακούσει 2-4 σχέδια. Από 2-4 σχέδια. Δεν ξέρω προς τα που περνάτε το μήνυμα και τι κάνετε. Εγώ καταλαβαίνω, παντού, κύριε Μιδεράκη, καταλαβαίνω το απλό. Αυτή την ώρα υπάρχουν δασικές εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν αποψηλωθεί, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Το πώς η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα καθορίζουν από τη δική τους την πλευρά τα δεδομένα και λένε ότι, ξέρετε, έχουμε σχεδιασμό, αλλά ο σχεδιασμός αυτός είναι στα χαρτιά, είναι μια άλλη ιστορία. Εμένα με ενδιαφέρει στην πράξη αυτό που έχω μπροστά μου, έχοντας μπροστά μου και τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όταν λέει ότι, ξέρετε, έχουν αυξηθεί κατά 750% οι πυρκαγιές από την αρχή του έτους έως τις 9 Απριλίου. Δηλαδή πώς αλλιώς θα μου το πούνε? Σωστά, και οι καμένες εκτάσεις ταυτόχρονα. Επιμένω, επειδή τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον σαν θεματικός αντιπεριφερειάρχης, ασχολούμενος με την περιφέρεια, έχω ακούσει εγώ προσωπικά, αλλά και ο κόσμος που ασχολείται, από 2 έως 4
2 σίγουρα, έως 4 ημιτελές έδια αναδιάθρωση πολιτικής προστασίας. Το τονίζω. Αυτό θα πρέπει επιτέλους, όποιο και αν είναι η κυβέρνηση, τι θέλω να καταλήξω, να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός, κυρία Βουλγεράκη, που να αφορά την πολιτική προστασία και του ΣΟΤΑ και όλους εκείνους τους κρίκους της αλυσίδας, οι οποίοι άπτονται στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Δεν θα αλλάζει κάθε κυβέρνηση, η κυβέρνηση ανά 4-2-3 χρόνια, όποτε είναι αυτό, και ξανά να πηγαίνουμε πίσω. Να θεσμοτοποιηθούν πόροι επί τ' ουσίας που να δίνει τη δυνατότητα και στη δασική υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης και στο Δήμο τον εκάστοτε και στην περιφέρεια να κάνει αυτά που είναι να κάνει στην ώρα τους. Πιστέψτε με, γίνονται πολλά πράγματα. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδευτικός 100%. Έχει αναβαθμιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό η πολιτική προστασία γενικότερα και στην περιφέρεια. Υπάρχουν καλές συνεργασίες και με τους Δήμους που παλαιότερα υπήρχαν προβλήματα και επικοινωνία. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό. Υπάρχει, αν το θέλετε, ανταλλαγή και σε προσωπικό όταν υπάρχει ανάγκη και σε τεχνικά μέσα. Υπάρχουν σχέδια τα οποία σιγά σιγά και οι Δήμοι το έχουν καταλάβει ότι όχι απλά τα έχουμε αλλά τα εφαρμόζουμε, τα επικαιροποιούμε. Μακάρι να είχαμε και την οικονομική δυνατότητα, κυρία Λουτζεράκη, σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, να πηγαίναμε στα δάση μέσα να κάνουμε καθαρισμούς. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα όμως. Αυτός που την έχει, που είναι το κράτος, κυρία Λουτζεράκη, θα πρέπει επιτέλους το πράγμα να το κάνει στην ώρα του. Άντε τώρα εσύ να σταματήσεις ένα απλό δελτίο τύπου έτσι όπως τα λέτε εσείς όταν έχει γίνει όλη η προηγούμενη κουβέντα. Εδώ τα πράγματα σκουραίνουν και είναι δύσκολα. Για μισό λεπτό κύριε. Εγώ κύριε Λονταράκη θα κάνω το εξής, επειδή και το δελτίο σας είναι αρκετά σοβαρό σε ό,τι έχει να κάνει με το τι πρέπει να προσέχει ο καθένας από εμάς. Πού ξέρει ο καθένας από εμάς τι πρέπει να προσέχει? Για να ανάψει φωτιά θα πρέπει να ενημερώσει και την πυροσβεστική υπηρεσία, θα πρέπει να καθαρίσει και κάποιους χώρους μέσα από τη δική του την καλλιέργεια. Δεν χρειάζεται να κάβει έφλεκτα υλικά ή ουσίες χωρίς να είναι ενημερωμένη η πυροσβεστική υπηρεσία και όλα αυτά. Να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, εσείς και εγώ στο ραδιόφωνο του 984. Προσέξτε, σας κλείνω από τώρα το ραντεβού, σημειώστε το. Παρασκευή 29 Απριλίου, διότι μετά Κυριακή 1η Μαΐου ξεκινά επίσημα η αντιπυρική περίοδος. 8.30 ώρα λοιπόν το πρωί το ραντεβού μας στο ραδιόφωνο του 984. Συμφωνεί? Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Λουτζεράκη, να έχουμε τον χρόνο να πούμε ό,τι θέλετε και αυτά που θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και αυτά που θα πρέπει υπεύθυνοι να ακούσετε, και μέσα υπεύθυνους είμαστε και εμείς οι αιρετοί, αλλά και αυτοί που έχουν τα ενία της αυτό, χώρας. Αυτό μου αρέσει πολλές φορές σε εσάς, κύριε Λονταράκη. Τα λέτε για εσάς, όχι και για εσάς. Δηλαδή δεν είσαστε του στυλ «τα λέω της πεθεράς για να τα ακούει η νύφη», είσαστε του στυλ «τα λέω για να τα ακούει και η πεθερά και η νύφη, γιατί μας αφορά όλους μας». Κύριε Λονταράκη, ειλικρινά σας το λέω έτσι, τουλάχιστον από μένα προσωπικά η πολιτική μακριά απέχει παρασάγκα από λοιπόν, τη μου φιλοσοφία. 20... Έτσι, θα πρέπει να είμαστε χρηστικοί, λειτουργικοί και να καταλάβουμε ότι ανάγκη έχει ο πολίτης στη δύσκολη στιγμή να είμαστε παρόντες και να έχουμε κάνει και όλη τη σωστή προετοιμασία. 29 λοιπόν του Απρίλη, εδώ το ραντεβού μας στο ραδιόφωνο του 984, 8.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Κυρία Λουγεράκη, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το πούμε, διότι μέχρι τις 30 του Απρίλη, αν με επιτρέπετε μισό Τιρόλ, το έχει σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται λόγο στα τελευταία 2 χρόνια, αλλά φέτο 30 του Απρίλη τελειώνει αυτή η διορία. Όσον αφορά τους καθαρισμούς οικοπαίδων εντός σχεδίων και οικισμών, οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι να απομακρύνουν τα έφλεκτα υλικά, τα ξερά χόρτα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Διαφορετικά, αυτεπάγγελτα οι Δήμοι θα μπουν στη διαδικασία των καθαρισμών και δεν είναι αυτό, είναι ότι θα επισύρουν και πρόστιμα οι μη καθαρισμοί. Έχει σημασία μέχρι τις 30 του Απρίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Εγώ καλημέρα.